Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε απόδειξη ασυντητικού συμβολισμού. Εδώ θα είμαστε αδίστακτοι. Πολύ εύκολα τα πράγματα. Αμέσως, χωρίς πολλή συζήτηση, εξετάζω το όριο. Βλέπω τον ασυντητικό συμβολισμό. Αριστερά έχω μια παράσταση. Δεξιά μέσα έχω αυτήν εδώ. Εξετάζω το όριο. Το αριστερό πάει στον αριθμητή. Και το δεξιό πάει στον παρατομαστή. Όριο λοιπόν του νητήντο στο συνάπειρο. Αριθμητής λόγω τετράγωνο νη, συν λογ νη, συν ένα. Παρανομαστής λογ νη. Οπότε τώρα αυτό που βέβαια εγώ θέλω να ξέρεις είναι το εξής, ότι στο πρόχειρό σου έχεις πάει και έχεις γράψει λόγω τετράγωνο νη, συν λογ νη, συν ένα και στα δεξιά του λογ νη έχεις σκεφτεί ότι αυτό είναι μεγαλύτερο από αυτό. Αυτό εδώ πάει στον αριθμητή, αυτό πάει στον παρονομαστή. Άρα έχω ότι ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος του παρονομαστή, άρα αυτό το όριο κάνει συνάπειρο. Εντάξει, αυτό πρέπει να το ξέρεις απ' έξω. Το μόνο που απομένει είναι να κάνουμε καμιά ψευτοπράξη, έτσι, προκειμένου να έχει το γραπτό μας λίγο παραπάνω ακαδημαϊκή στιβαρότητα. Λόγω τετράγωνο νη λοιπόν προς λογ νη, συν λογ νη προς λογ νη. Κάνω ένα σπάσιμο και στο ξαναλέω βέβαια ότι αυτά που κάνω τώρα είναι περιτά. Και να κοπανίσεις εκεί ότι το όριο κάνει συνάπειρο, δεν τρέχει τίποτα. Απλά άμα κάνεις καμιά πράξη, έτσι δείχνεις και μεγαλύτερη ποιότητα. Λογνή συνένα, συνένα προς λογνή. Εντάξει. Και ακόμα λίγο ποιότητα εδώ πέρα. Όριο του νητήνιδου στο συνάπειρο, του λογνή είναι ο πρώτος όρος. Συνόριο του νητήνιδου στο συνάπειρο, ένα. Συνόριο του νητήνιδου στο συνάπειρο, του ένα διαλογνή. Και τώρα αυτοί οι τρεις όροι βέβαια θα ξέρεις και χωρίς πρόβλημα ότι το όριο του νητήνου στο λογνή, το έχουμε συζητήσει και στο μάθημα, είναι συνάπειρο, έτσι. Επίσης το όριο του νητήνου στο συνάπειρο της μονάδας είναι ο ίδιος ο αριθμός, μια σταθεράς. Και στο άλλο ο αριθμητής είναι μικρότερος παρονομαστή, οπότε αυτό κάνει 0. Συνεπώς το όριο συνολικά μας κάνει συνάπειρο. Άρα, γράφουμε αμέσως μετά, έχουμε ότι το log τετράγωνο νη συν log νη συν ένα είναι ω μικρό ε του log νη. Αυτά λοιπόν σχετικά με την άσκηση αυτή. Αυτό ζητούσε η εκφώνηση. Η άσκηση ολοκληρώθηκε.